Μετά από διάστημα 2,5 μηνών, το κουδούνι χτυπά ξανά τη Δευτέρα για τους μαθητές γυμνασίων και λυκείων που επιστρέφουν στα Θρανία. Τα διαζώσεις μαθήματα ξεκινούν με το πράσινο φως από τους λοιμοξιολόγους, υπό τις σφοδρές αντιδράσεις των τοπικών ΕΛΜΕΟΣ, τόσο που προειδοποιούν για ανύπαρκτα μέτρα προστασίας. Έχουμε μια επανάληψη του ανοίγματος το Σεπτέμβρη, έτσι, χωρίς ουσιαστικά υγειονομικά μέτρα. Τα φωνάζουμε, τα λέμε καιρό και αυτή τη στιγμή ανοίγουμε πάλι στα τυφλά και περιμένουμε να δούμε το πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Ουσιαστικά ζάρια παίζουμε όπως την προηγούμενη φορά, τα ίδια συμβαίνουν και τώρα. Εν αναμονή παραμένουν οι υπόλοιπες εκπαιδευτικές δομές, πανεπιστήμια, σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, ΙΕΚ, φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών και διαβίου μάθησης θα παραμείνουν σε εξ αποστάσεως λειτουργία. Μαθαίνουν τελικά τα παιδιά έτσι? Όχι, νομίζω ότι στερούν στη μάθηση. Είναι δύσκολο να κρατήσουν τη συγκέντρωσή τους για πολύ χρόνο. Αλλά ναι, μπορούν να μάθουν. Πιστεύετε ότι αυτό είναι πιο πολύ εύκολο στα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας? Ναι, είναι πιο εύκολο να κρατήσουν τη συγκέντρωσή τους. Αλλά και πάλι, όπως άμα κρίνω από την εμπειρία μου στα πανεπιστήμια, γι' αυτό αρκετά δύσκολο. Είναι μία λύση, αλλά όχι ότι είναι ό,τι καλύτερο. Τα παιδιά, όσο και να είναι, βαριούνται με τον υπολογιστή, δεν μπρουσιλώνονται. Δεν είναι πάντα η προσοχή τους εκεί που πρέπει να είναι. Το άνοιγμα γυμνασίων και λυκείων συνοδεύεται από μέτρα πρόληψης, όπως υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, διαφορετικά διαλύματα ανά ομάδες μαθητών, χρήση αντισηπτικών, σχολαστικούς καθαρισμούς, τακτικό αερισμό των χώρων, ενώ θα συνεχιστούν και οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι από τον νεοδή στα σχολεία. Η τηλεκπαίδευση είναι πολύ καλή. Συμφωνώ με την τηλεκπαίδευση, δεν συμφωνώ που ανοίξαν τα σχολεία. Για ποιο λόγο να συμφωνείτε? Γιατί τα παιδιά δεν μπορεί να τα μαζέψει. Θα είναι χωρίς συμμάχες τους, θα παίζουν γύρω-γύρω. Σύναψη, μάσβοξη, είναι παιδιά, μικρά παιδιά. Μπορούμε να έχουν αντισώματα, μπορεί το ένα το άλλο, αλλά δεν συμφωνώ καθόλου. Κατηγορηθήκε για το ότι ζητάμε πολλά ενδεχομένως. Εμείς ζητάμε τα ελάχιστα, αλλά ούτε αυτά γίνονται δυστυχώς. Η ειδική πλατφόρμα που λειτουργεί για το κλείσιμο ραντεβού των εκπαιδευτικών, ώστε να εξετάζονται δωρεάν για τον κορονοϊό, πλέον θα είναι διαθέσιμη και για τους μαθητές και τις μαθήτριες άνω των 16 ετών. Για τις περιοχές με αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο, τα γυμνάσια θα λειτουργήσουν διαζώσεις, ενώ τα λύκεια θα συνεχίσουν να λειτουργούν εξ αποστάσεως με τηλεκπαίδευση. Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, προβλέπεται μεταφορά των διαγωνισμάτων του πρώτου τετραμήνου στο δεύτερο τετράμηνο, σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η γραπτή δοκιμασία διαζώσεις εγκαίρως. Έτσι, οι βαθμολογίες του πρώτου τετραμήνου μπορεί να διαμορφωθούν και χωρίς την ύπαρξη διαγωνίσματος, αλλά με βάση την απόδοσή του στην τάξη, φυσική και ηλεκτρονική. Για ανάγκη αναθεώρησης της διδακτέας και εξεταστέας ύλης μιλούν οι καθηγητές που θεωρούν έτσι κι αλλιώς χαμένη τη χρονιά. Δύο χρονιές ουσιαστικά σχολικές έχουν χαθεί, κυρία Σαλαμπατά. Θα γίνει μια τεράστια προσπάθεια να καλυφθούν ό,τι και να μπορούν να καλυφθούν. Θα πρέπει να κατανοήσει και το Υπουργείο ότι θα πρέπει να ξαναδεί το θέμα της μείωσης και της διδακτέας ύλης, έτσι και της ύλης αυτή τη στιγμή που καλούνται τα παιδιά, ειδικά της τρίτης ηλικίου, να πάνε στις Πανελλήνιες, ούτως ώστε να υπάρξει μια ισορροπία. Δεν ασχολούνται με την ουσία των πραγμάτων, αλλά ασχολούνται επιφανειακά με πράγματα, τα οποία δεν ξέρω τι παρενέργειες μπορούν να έχουν στην πορεία.